Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5. Πάμε στο θέμα που απασχολεί πολλούς πολίτες στο άκουσμα και μόνο, ότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κύπρο κουνούπια τίγρης. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Έχουν πιο επιστημονική ονομασία, αλλά αυτό κρατάμε, αυτό μπορούμε να θυμόμαστε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι κουνούπια που μεταδίδουν ασθένειες που δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Πώς μπορεί ένα κουνούπι να μεταφέρει ασθένειες από μια τριτοκοσμική χώρα? Πάμε να κάνουμε έτσι μια επιστημονική προσέγγιση με τη βοήθεια της δόκτωρος Μάρλεν Βάσκες. Είναι περιβαλλοντική τοξικολόγος, ηγείται της ομάδας οικοτοξικολογίας στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτά τα κουνούπια, από πού μας έρχονται και τι μπορούμε να κάνουμε να τα αποφύγουμε. Πολλές ερωτήσεις ξεκινώντας η συζήτηση. Τα μελετάτε, οπότε ξέρετε. Λοιπόν, απλά να αναφέρουμε ότι όταν μιλάμε για εισβλητικά ή χωροκατακτητικά είδη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο συγκεκριμένα είδη. Δύο διαφορετικά είδη, εντάξει. Ναι. Το ένα είδος είναι το Aedes aegypti, το οποίο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί πριν κάποιο καιρό, εμφανίζεται στην περιοχή της Λάρνακας. Mm-hmm. Και το άλλο είδος είναι το Aedes albopictus, το οποίο πρόσφατα έχει ανακοινωθεί για την περιοχή της Λεμεσού. Ναι. Επομένως, μιλώντας για αυτά τα είδη, να ξεχωρίσει έτσι γενικώς, να περάσει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, θεωρούνται και τα δύο είδη εισβλητικά, με την έννοια ότι είναι νέα είδη για την περιοχή μας, νέα είδη για το νησί μας, και ως προς αυτό είναι, ας πούμε, κάποια αναδυόμενο κίνδυνο διαφορετικό. Δηλαδή, θα μπορούσες κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες να μεταφέρουν κάποιες ασθένειες, όπως είναι ο Ζίκα, ο Τσικουγκούνια, ο Δάγκιον Πυρετό. Πείτε μας τα με απλά λόγια. Κίτρινος πυρετός, το ξέρουμε όλοι. Ναι, με πολύ απλά λόγια όμως, απλά να αναφέρω ότι για να έχουμε οποιαδήποτε μετάδοση ιών ή εμφανίσεις ασθενειών, χρειάζεται να συντρέχουν τρεις κύριοι παράγοντες. Να. Το πρώτο είναι να έχεις το είδος, εντάξει, που είναι αυτό που εμείς ανακαλύψαμε. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συντρέχει είναι να υπάρχει ο παθογόνος μικροοργανισμός. Να. Αυτό το γεγονός δεν το έχουμε παρατηρήσει στο νησί μας. Mm-hmm. Επομένως, δεν είμαστε σε μια περιοχή που αυτοί ενδυμούν έτσι για αλλιώς. Οπότε το δεύτερο πράγμα είναι αυτό. Το τρίτο είναι δεν ενδυμούν, αλλά εμφανίστηκαν. Συνεπώς μπορεί και να αναπαραχθούν. Θα μπορούσαν και άτομα που επισκέπτονται περιοχές στις οποίες υπάρχουν αυτές οι ασθένειες, ή εννοώ άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και επισκέπτονται αυτές τις περιοχές, ή και τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο και θα μπορούσαν να είχαν κάτι, να αυξάνουν κάπως τον κίνδυνο περισσότερο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για τα δεδομένα τα σημερινά, αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο. Δηλαδή, όμως υπάρχουν πάρκα, λίμνες, ο κόσμος τρέχει, περπάτα, παίρνει παιδιά. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε να το αποτρέψουμε αυτό, να μην έρθουμε σε επαφή? Δεν είπα και τον τρίτο παράγοντα. Το τρίτο παράγοντα είναι το τσίμπημα του ατόμου, είτε αυτού που έχει μολυνθεί, είτε πώς το λέμε, το ατόμο που κάνει τις δραστηριότητες του από κάποιο μολυσμένο κουνούπι. Επομένως, πρέπει να συντρέχουν αυτά τα τρία για να κινδυνεύσει ένας πληθυσμός, και ευτυχώς είμαστε σε μια πολύ καλή θέση ως νησί. Από την άλλη, μπορεί ο κίνδυνος μετάδοσης κάποιας ασθένειας να είναι πολύ χαμηλός. Από την άλλη όμως, είναι είδη τα οποία τσιμπούν την ημέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε, και γι' αυτόν τον λόγο έγινε και πολύ θέμα και από τους κατοίκους, ότι νιώθουν τσίμπημα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Που μάλιστα είναι κάτι για το οποίο
εμείς ως νησί δεν το είχαμε συνηθίσει. Άρα είναι ένα... Πώς καταλαβαίνουν όμως ότι είναι τσίμπημα από αυτό το είδος κουνουπιού? Λοιπόν, αν είναι ένα ασπρόμαυρο κουνούπι που τσιμπάει την ημέρα, τα πράγματα είναι πιο ύποπτα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι με το τσίμπημα κινδυνεύει κάποιος, ναι. Γιατί όπως είπαμε πρέπει να συντρέχει και ο τέλειος παραγόντας να είναι μολυσμένο το κουνούπι με συγκεκριμένο ιό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το τσίμπημα από αυτά τα είδη είναι όπως και τα τσίμπηματα των άλλων κουνουπιών. Δηλαδή είναι το ίδιο ενοχλητικά, αν όχι και λίγο παραπάνω λόγω της ώρας που δραστηριοποιούνται αυτά τα κουνούπια. Πώς τα αποτρέπουμε, τώρα, κυρία Βάρτης? Πώς τα αποτρέπουμε? Ναι. Ό,τι μέτρα λαμβάνει ο κόσμος μέχρι στιγμής για να προστατευτεί από τσιμπήματα κουνουπιών, δηλαδή εντομοαποθητικά στα σπίτια τους, η χρήση κάποιων φυτών για να παρεμποδίζουν αυτά τα είδη να εισέρχονται στον χώρο που βρίσκονται, να καταστρέφουν το πολύ 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 σημαντικό και το ιδιαίτερο με αυτά τα είδη είναι το πού αναπαράγονται. Μέχρι τώρα, και ήταν και από τα σχολεία τα οποία μας είπατε, ότι άμα έχουμε νερά, έχουμε λίμνες, έχουμε... Λοιπόν, αυτά τα είδη δεν θέλουν λίμνες, δεν θέλουν τα γνωστά σημεία που έχουμε συσχετήσει ότι βρίσκουμε κουνούπια. Αυτά τα ιδιωτικά είδη είναι προσαρμοσμένα στο αστικό περιβάλλον, με την έννοια ότι χρειάζονται μικρά δοχεία νερού, μικρές σύλλογες νερού. Σκεφτείτε ότι μπορούμε να βρούμε πολλές προνύφες σε μία ταΐστρα γάτου. Ή μπορεί να βρούμε σε έναν τενεκεράκι που υπάρχει πετάμενο στην αυλή μας. Επομένως, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να απαλλαχτούμε από αυτά. Να εξαφανίσουμε ό,τι στάσιμο νερό μπορεί να περιβάλλει το σπίτι μας. Όλες αυτές οι αιστείες. Και είναι ως προς αυτό που κάνουμε έτσι μια έντονη ενημέρωση στον κόσμο, να καταλάβει ότι είναι αυτά τα πράγματα, τα σοβαρότερα, τα οποία μπορούν τελικά να πολλαπλασιάσουν τα κουνούπια που μας τσιμπούν από αυτά τα είδη. Όμως υπάρχουν σπίτια δίπλα από λίμνες, υδροβιότοπους, τι θα γίνει? Ναι, αυτά κινδυνεύουν περισσότερο. Να έχουν κουνούπια, αλλά δεν θα έχουν από αυτά τα είδη. Διότι τα συγκεκριμένα είδη δεν τους αρέσει ούτε να είναι στις αλικές, ούτε να είναι σε βάλτους, ούτε σε αυτά τα κουνούπια τους αρέσει να είναι σε... Προτιμούν την κλαμουριά. Ναι, είναι, ας το πούμε αυτό. Είναι πιο κλάμπο. Προτιμούν να είναι στις αυλές μας, σε μικρές αιστείες συλλογής νερού. Ωραία, πόσο ξυλοθρεύονται, κυρία Βάσκες, είναι το ερώτημα τώρα. Μπορείτε να το αναλαβαίνετε. Πώς εξολοθρεύονται από τις αυλές μας? Πώς εξολοθρεύονται? Καταστρέφοντας τις αιστείες αυτές που είπαμε, και ουσιαστικά λόγω και των καιρικών συνθήκων που σιγά σιγά αλλάζουν, όσο πέφτει και η θερμοκρασία, θεωρούμε ότι οι συνθήκες θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για τα συγκεκριμένα είδη. Mm-hmm. Και σε συνεργασία με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, νομίζω ότι... Τα μέτρα. Πείτε μας λίγο για τα μέτρα. Γιατί δεν βρίσκουμε τον κύριο Ηροδότου να μας απαντήσει, οπότε ήσασταν σε σύσκεψη, κάτι θα ξέρετε περισσότερο. Τα μέτρα είναι ψεκασμοί, έτσι. Τα μέτρα αφορούν ενημέρωση του κοινού, προσπάθειες οριοθέτησης της περιοχής εξάπλωσης των συγκεκριμένων ειδών. Ναι. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέμε επιτήρηση από πόρτα σε πόρτα. Δηλαδή σε εκείνον το στάδιο επιθεωρούνται όλα τα εγκοστατικά και απομακρύνονται όλες οι πιθανές αιστείες ανάπτυξης κουνουπιών, όπως επίσης ενημερώνεται και τα άτομα που διαμένουν ότι πώς να μην δημιουργούν χωρίς να το ξέρουν αιστείες ανάπτυξης. Αυτά είναι τα πιο έτσι... Όταν λέτε επιτήρηση από πόρτα σε πόρτα, όχι ο πολίτης, αλλά οι υγειονομικές υπηρεσίες. Ναι. Στις περιοχές που χαρτογραφήθηκε η ύπαρξη κουνουπιού. Στις περιοχές τις οποίες γνωρίζουμε, έχουμε πει βεβαιωμένα την παρουσία. Έχουμε Λάρνακα και Λεμεσό. Είναι θέμα χρόνου να το βρούμε και σε άλλες πόλεις, έτσι.
δεν είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάει κάπου αλλού και να μπορέσει να εγκατασταθεί και να πολλαπλασιαστεί και να έχει πληθυσμούς μεγάλους. Επομένως, ακόμα είμαστε στη θέση να πούμε ότι όλα τα δεδομένα σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει ένας πληθυσμός Aedes aegypti στη Λάρνακα και υπάρχει ένας πληθυσμός Aedes aegypti στη Λέμεσο. Αυτό είναι το πράγμα. Μάλιστα. Τίποτα. Δεν έχουμε πληροφορίες για κάτι άλλο. Τι μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο αν ένα τσίμπημα μπορεί να μας προκαλέσει κίτρινο πυρετό ή είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή πόσο ανησυχητικό είναι αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι κινδυνεύουμε από τα λεγόμενά σας. Δεν, νομίζω ότι δεν πρέπει να επειδή ο κόσμος είναι ήδη αγχωμένος για αυτό. Ναι, είμαστε. Θέμα. Και νομίζω... υπάρχουν άνθρωποι με αλλεργίες εκεί έξω. Υπάρχουν παιδιά ευάλωτα. Δεν, αυτή τη στιγμή τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν προσφέρουν οποιοδήποτε επιπλέον κίνδυνο από ότι τα κουνούπια τα οποία ήδη υπάρχουν στο νησί. Αυτό, ναι. Με αυτό θα ήθελα να καταλήξω. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει. Οι πιθανότητες μετάδοσης οποιασδήποτε ασθένειας από τα συγκεκριμένα απομακρυσμένη είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές. Επομένως, ακόμη και χαμηλές υπάρχουν πιθανότητες, όμως και αυτό είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, μηδαμινές. Δεν θα ήθελα ο κόσμος, αν είναι να ανησυχήσει για κάτι, είναι για την όχληση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Όχι για θέματα μετάδοσης ασθενειών. Την όχληση μπορούμε να την αντέξουμε αν δεν κινδυνεύουμε με ασθένειες και όλα αυτά που διαβάζουμε για το κουνούπι τίγρης. Mm-hmm. Ναι. Ευτυχώς έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα δημόσιας υγείας. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στα άτομα που ηγούνται αυτής της ομάδας. Επομένως, θεωρώ ότι μαζί με τη συνεργασία που υπάρχει με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το έργο τους όσο το δυνατόν πιο... Να μην μείνουμε στην ανάγνωση. Θέλουμε μέτρα. Μέτρα και δράση εξολόθρευσης αυτών. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όλες οι δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη στην περιοχή Λάρνακας είναι... Ψεκασμοί, δεν είναι πολλά τα μέτρα. Ψεκασμούς θέλουμε και αποτελεσματικούς ψεκασμούς. Εκεί που χρειάζεται. Εντάξει, διότι και το να ψεκάζουμε χωρίς λόγο και αιτία δεν μπορεί να μας, θα υποστηρίξει το τελικό μας στόχο. Επομένως, όπου χρειάζεται να γίνουν ψεκασμοί, εντάξει, δεν είμαι και αρμόδια να πω για αυτό το θέμα. Οι έχοντες το λόγο είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες και δεν τους βρίσκουμε. Θα τους βρούμε. Σήμερα, αύριο θα τους βρούμε. Θα τους βρείτε και θα πούν πολύ περισσότερα πράγματα για το σχέδιο δράσης. Θα κρατήσουμε επαφή για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5.